Στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα σκαρφάλωσε η Καλυθέα μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Εθνικού Αστέρα στο Ελ Πάσο. Μετά από ένα ημίχρονο πίεση στην περιοχή του Γκίτκου, η ομάδα του Νίκου Παντέλη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα σχεδόν με την εκπνοή χάρη στον γκολ του Μιχαλόπουλου. Το δεύτερο μέρος, η ομάδα της Κεσαριανής δεν μπορούσε να απειλήσει και ο Σταύρου κλείδωσε το τρίποντο για την Καλυθέα στο 62ο λεπτό. Οι Κιανόλευκοι παραμένουν αίτητοι εντός έδρας μετά από 7 μάτς. Σίγουρα η νίκη μας ήταν δίκαιη και θα μπορούσα να πω ότι αν ήμασταν πιο προσεκτικοί και δεν είχαμε τέτοια επιπολαιότητα στις τελικές φάσεις, θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το είχαμε καθαρίσει από τον πρώτο ημίχρονο. Είχα πει στους παίκτες καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας ότι από τέτοια παιχνίδια μόνο να χάσεις έχει και όχι να κερδίσεις. Με την έννοια ότι ήρθε μια ομάδα με πάρα πολλές ελλείψεις, με 6-7 επαγγελματίες, αλλά επειδή τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να είσαι πάρα πολύ σοβαρός γιατί εγκυμονούν κινδύνους.